Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μητσοταγισμό, στον καταστροφικό νεοταξισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου από όπου και προέρχονται. Και εγώ θέλω από τα υπόλοιπα κόμματα να μου πούν είναι υπέρ της εκμετάλλευσης του Αιγαίου, ναι ή όχι. Να ακούσω την άποψή τους θέλω. Πραγματικά, αν συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα περί ειρηνικής συνύπαρξης με συνεκμετάλλευση. Είναι σημαντικό να το ακούσει ο ελληνικός λαός ποιοι μοιράζουν τα ημάτια της χώρας. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι αυτό είναι το σκεπτικό τους, αυτή είναι η αντίληψή τους. Αυτό ρωτούσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πριν από 3 χρόνια, αλλά απάντηση φυσικά δεν έλαβε. Και έρχεται τώρα ο διευθυντής της δεξιάς εφημερίδας Εστία Μανώλης Κοτάκης να αποκαλύψει ότι ο Μητσοτάκης οδεύει ολοταχώς για σχέδιο συμφωνίας με τον Ερντογάν, βάσει του οποίου, πρώτον, θα δημιουργηθεί διάδρομος της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεύτερον, θα προβλέπεται μη επίθεση και φυσικά θα προωθείται η συνεκμετάλλευση. Το σχέδιο αυτό προβλέπει 2 φάσεις. Ούτως ή άλλως υπήρχε προεργασία από το παρελθόν. Στην πρώτη φάση, αυτό το οποίο θα αποφασίσει η Ελλάδα μονομερώς, με την κατανόηση της Τουρκίας, αλλά όχι τη συνένεση και τη συμφωνία της, είναι η επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια μόνο στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μόνο στην Εύβοια και μόνο νοτίως της Κρήτης. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα υπάρξει μια γεωγραφική διαφοροποίηση που θα ποικίλει, δεν είμαι έτοιμος να σας πω τι λέει ακριβώς το προεδρικό διάταγμα, μεταξύ 7, 9, 10 μιλίων, και αυτό βεβαίως θα σημάνει ότι θα υπάρξει και εναρμόνιση με τον εναέριο χώρο κατά περίπτωση. Στόχος αυτής της απόφασης, όταν θα λυθεί, θα είναι με τη συνένεση βεβαίως και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει συνένεση γι' αυτό και θα τη βρει, έχω την εντύπωση, σε κάποιες από αυτές. Είναι να ανοίξουν θαλάσσιοι διάδρομοι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Τουρκίας στην καρδιά του Αιγαίου, τόσο για να διαφωνηθεί η τουρκική ναυσιπλοεία, όσο και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό και καταφέραμε μετά από πολλή προσπάθεια να έχουμε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα σε σύγκριση με το παρελθόν για το τι θα συμβεί, τι θα έρθει, δηλαδή, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Δηλαδή, κύριε Κοτάκη, η Ελλάδα θα εγκαταλείψει τα 12 μιλιά σε ορισμένες περιοχές άσκησης της εθνικής της κυριαρχίας, όπως στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό το οποίο λέγεται αρμοδίως, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει επέκταση χωρικών υδάτων έως τα 12 μίλια και όχι στα 12 μίλια. Αυτό είναι το σχέδιο. Η δεύτερη πτυχή του σχεδίου επίσης προβλέπει την υπογραφή ενός συμφώνου μη επιθέσεως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, προκειμένου να βελτιωθεί εντυπωσιακά η ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο χωρών και να δημιουργηθεί έτσι στις κοινές γνώμες και των δύο κρατών το κλίμα εκείνο που θα επιτρέψει να πάμε και στο επόμενο βήμα και στα επόμενα βήματα που αφορούν τη Χάγη. Αυτά είναι τα δύο δεδομένα που σας λέω. Θα εγκαταλειφθούν από ό,τι φαίνεται οι διερευνητικές συνομιλίες. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να τηρήσει την υπόσχεσή του. Δηλαδή να κάνουν απευθείας διάλογο χωρίς την εμπλοκή τρίτων χωρών, εννοείται τρίτων δυνάμεων που μπορεί κανείς εύκολα να υπονοήσει. Υπάρχει μια ιδέα η οποία καλλιεργείται να αρχίσει αυτός ο διάλογος, να αναγκαστεί αυτός ο διάλογος στους δύο νέους υπουργούς των εξωτερικών και όπου διαφωνούν ως εφετείο να παρεμβαίνουν πια οι δύο ηγέτες, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Τουρκίας ο κ. Ερντογάν. Αυτό έχει μια λογική, διότι στις διερευνητικές συνομιλίες αυτή τη στιγμή όπως διεξάγονται απλώνουν οι Τούρκοι όλες τους τις επιδιώξεις, όλες τους τις διεκδικήσεις, και αν αυτό συνεχιστεί, και Παναγιωτόπουλε, λένε αρμόδιες πηγές, η Ελλάδα σε ένα ενδεχόμενο blame game σε περίπτωση αποτυχίας θα βρίσκεται απολογούμενη. Ο στόχος λοιπόν του να γίνει πιο σφιχτή διαδικασία τόσο σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών όσο και σε επίπεδο ηγεσιών είναι να προσδιοριστούν με σαφήνεια ποια είναι τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Πάμε τώρα στα δύσκολα, που είναι το δεύτερο. Εικάζεται ότι η Τουρκία μπορεί να προσφύγει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κάποια στιγμή για το ζήτημα της αποστατικοποίησης. Η απόφαση λιμένη του Πρωθυπουργού, και πιστεύω ότι σε αυτό είναι ειλικρινής, το είπε προχθές στον Α, είναι ότι πρέπει να αρθούν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κάποια στιγμή, αν αυτό είναι κατορθωτό, τα ζητήματα της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός ότι δεν συζητάμε θέμα αποστρατιωτικοποίησης και επίσης άλλα ζητήματα που εκφεύγουν της ατζέντας, όπως η κυριαρχία των νησιών. Υπάρχουν όμως άλλες φωνές και μέσα και έξω που λένε άλλα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Σάββατο στην εφημερίδα Τα Νέα, ο άτυπος συνομιλητής και σύμβουλος ενδεχομένως της κυβέρνησης, ο κ. Χρήστος Ροζάκης, εισηγείται ότι θα πρέπει να προχωρήσουν. Το υπενήσεται, για να είμαι πιο αντικειμενικός. Υπενήσεται ότι πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση του θέματος της αποστρατιωτικοποίησης, γιατί όσο χρόνο το αφήνουμε, κακοφορμίζει. Και από εκεί που συζητάγαμε για αποστρατιωτικοποίηση, τώρα οι Τούρκοι έχουν θέσει και ζήτημα κυριαρχίας των νήσων και τα πράγματα επιδεινώνονται. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Και υπάρχει και το δεύτερο, το διεθνές ενδιαφέρον, το οποίο το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Όταν ήρθε ο Μάικ Πομπέο, επισκέφθηκε επίσημα την Ελλάδα, η κυβέρνηση ως Νέα Δημοκρατία το 2019, μας συνέστησε να μειωθεί δραματικά το στρατιωτικό αποτύπωμα της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου. Είχε κάνει δήλωση ο κύριος Πομπέο τότε, βέβαια. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, μας εισηγούνται το μοντέλο Kennedy στην κρίση της Κούβας. Όταν δηλαδή μυστικά ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, ο αείμνηστος Kennedy, απέστειρε τους αμερικανικούς πυράβλους από το έδαφος της Τουρκίας, προκειμένου να αποσύρει ταυτόχρονα από το έδαφος της Κούβας τους ρωσικούς πυράβλους, ο Νικίτα Χρουστόφ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, θυμίζουν οι εξετάσεις των μαθητών έπειτα από την κατάρρευση της Τράπεζας Θεμάτων. Η Στέλλα Βαλαβάνη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, μίλησε στο ραδιόφωνο του Α για τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος και την αρτριοσκλήρωση που το διακρίνει όσον αφορά στις εναλλακτικές λύσεις. Φαίνεται και άλλη μια φορά ότι τα παιδιά μας τα βλέπουν σαν πειραματόζωα. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε πολλές καταγγελίες, μεγάλη αγωνία και από τους γονείς, αλλά πολύ περισσότερο για τους ίδιους τους μαθητές. Τα νεύρα τους είναι, επιτρέψτε μου, τσαντάλια, στο κόκκινο είναι στα κάγκελα. Η πλατφόρμα Σεβνότα έπεσε. Με αποτέλεσμα σε πάρα πολλά σχολεία, δηλαδή μέχρι πριν λίγο στη Κέρκυρα και στην Κεφαλονία, από ό,τι μου ενημερώνανε, δεν είχαν καταφέρει να μπουν στην Τράπεζα Θεμάτων. Η πρώτη βάρδια ξεκίνησε πριν λίγο σε περισσότερα σχολεία, τη δεύτερη στα περισσότερα τους διώξανε. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει μια επιμονή, πολιτική επιμονή είναι των πραγμάτων, πολιτικό είναι το θέμα, να μην δίνουν οδηγία σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση και κατάσταση να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βάλουν οι ίδιοι θέματα και να ξεμπλοκαριστεί με μια οδηγία το θέμα. Να υπάρχει ένα plan B λεγόμενο, έτσι. Βέβαια. Και ξέρετε κάτι, η αγωνία μεγάλη είναι και για τις Πανελλήνιες. Εμείς και σαν γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί το λέγαμε ότι εκ των πραγμάτων το συναντάμε. Το επιτρέπει όμως, κυρία Βαλαβάνη, η νομοθεσία αυτό? Με μια οδηγία που μπορεί να δώσει το Υπουργείο. Ναι, το επιτρέπει αυτό, δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Αν το επιτρέπει δηλαδή η νομοθεσία, λέει αυτό τον τρόπο. Το Υπουργείο έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι αυτή τη στιγμή. Το βασικό και το κυρίο είναι η ψυχολογία των μαθητών. Όταν είναι οριοθετημένες οι εξετάσεις, είναι οριοθετημένες για τις μέρες και τις ώρες που μπαίνουν. Άρα υπάρχει, ο νόμος προβλέπει κάτι άλλο? Αν είναι έτσι, και πάλι παρακολύεται ο νόμος αυτή τη στιγμή. Γιατί ο νόμος έλεγε ότι σήμερα θα δώσουν δύο μαθήματα βάσει της Τράπεζας Θεμάτων και δεν δίνουν. Θα δώσουν με άλλο πρόγραμμα, διαφορετικά. Άρα και αυτό δεν είναι. Άρα μερικές φορές καταλαβαίνετε και το γράμμα του νόμου είναι αν είναι εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και των γονιών τους που έχουν την ίδια αγωνία, αλλά πολύ περισσότερο στους μαθητές παιδιά μας. Αυτό είναι το βασικό. Και φαίνεται για άλλη μια φορά ότι το Υπουργείο, ακόμα και αυτό το υπηρεσιακό που είπε της υπηρεσιακής κυβέρνησης, δεν νοιάζεται επί της ουσίας για την αγωνία, την ήρεμη διαδικασία, την ψυχολογία των μαθητών. Διαφωνούμε με την Τράπεζα Θεμάτων έτσι κι αλλιώς. Θεωρούμε ότι είναι ένα σύστημα καθαρά με κύριο στόχο να εξοντώσει τους μαθητές. Αυτό είναι το βασικό και κύριο. Αλλά όπως και να έχει, και έτσι όπως γίνεται, δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία προετοιμασία. Και σας λέω, και η προετοιμασία να μην υπάρχει, υπάρχει μια δεδομένη συνθήκη.
γιατί να μην δίνεται η δυνατότητα με μια απλή δοδηγία εξετάσεις να γίνουν με θέματα που θα υποβάλουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Ενώ μας καταγγέλουν εκπαιδευτικοί ότι ακόμα και τα θέματα που βγαίνουν από την κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων, όταν είναι ατελή, ξαναπροσπαθούν να βγάλουν άλλο θέμα για την κλήρωση και δεν τους επιτρέπει το σύστημα και λέει ότι η κλήρωση έγινε. Για να πας κόντρα σε ένα καταρτισμένο εργατολόγο, πρέπει να είσαι κάτι αντίστοιχο και όχι απλά υπάλληλος του Μαξίμου που αυτό αποκαλεί σε δημοσιογράφος. Ο Διονύσης Τεμπονέρας εξήγησε σε Οικονόμου και Παυλόπουλο του Sky ότι η Νέα Δημοκρατία θεσμοθέτησε έτσι ώστε από αύριο 1η Ιουνίου να αφήσει χωρίς περίθαλψη χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Κύριε Τεμπονέρα, όντως, γιατί πρέπει να γίνεται η προεκλογική περίοδος με fake news? Η Νέα Δημοκρατία έχει διαβεβαιώσει όλους τους τόνους ότι αυτά δεν πρόκειται να συμβούν. Έτσι θα πάμε. Τα λέω ένας ψέματα για τον άλλον. Να δούμε λίγο αν είναι πράγματι fake news. Είναι άραγε fake news το γεγονός ότι από την ερχόμενη Πέμπτη μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες μένουν εκτός φαρμακευτικής περίθαλψης, διότι η κυβέρνηση δεν προέλευσε την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για εκείνους οι οποίοι έχουν οφειλές και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα η μεσαία τάξη, στο όνομα της οποίας ορκιζόταν η Νέα Δημοκρατία και ορκίζεται ακόμα προεκλογικά, να απειλείται όχι μόνο όσον αφορά την περιουσία της, αλλά και την υγεία της τελικά. Μα δεν είναι ισχύει άραγε... αυτό που λέτε πάντως. Ισχύει απολύτως αυτό ισχύει. Που λέω. Ο ΕΦΚΑ λέει ακόμα και αν δεν έχει πληρώσει θα έχει ιατρική κάλυψη. Όχι. Ο ΕΦΚΑ λέει ότι πρέπει να πληρώσει όλες τις εισφορές της υπερυγείας του 2022 προκειμένου να έχει παράταση μέχρι και το 2024. Άρα σκεφτείτε πως κάποιος ο οποίος έχει οφειλές και δεν μπορεί να ξεπερδίσει τις τρέχουσες εισφορές του, λέτε, δεν λέει αν θα βρει χρήματα, θα προκύψει από την ερχόμενη Πέμπτη πάρα πολλοί έθνοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να βρεθούν εκτός υγειονομικής περίθαλψης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό είχε δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία να το αντιμετωπίσει. Με νόμο. Νομοθέτησε. Αλλά έβαλε ένα ορίζοντα μόνο μέχρι 31 Πέμπτου, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλούς ακάλυπτους αυτή τη στιγμή. Και προσέξτε, αυτή τη στιγμή προσκρέπεται, δεν υπάρχει και βουλή προκειμένου να λύσει να το ζήτημα αυτό. Είναι fake news το εργατικό ατύχημα. Αυτό που λέτε. Βεβαίως. Πρέπει να απαντηθεί. Βεβαίως πρέπει να απαντηθεί. Μα προσέξτε, βγήκε ανακοίνωση. Βγήκε ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ, ο οποίος ορίζει αυτό που σας είπα. Λέει δηλαδή ότι θα πρέπει ή να πληρώσεις. Λέει θα πρέπει ή να πληρώσεις ή να ρυθμίσεις ή θα πρέπει να πληρώσεις όλες τις εισφορές υπερυγείας για το 2022. Αυτό σημαίνει για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 650 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε πως κάποιος επαγγελματίας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει τα τρέχοντα και του ζητάει να πληρώσει και αναδρομικές εισφορές για να μπορεί να έχει το αυτονόητο δικαίωμα. Δεν πρέπει να πληρώνουμε πάντως τις εισφορές μας. Προσέξτε. Εσείς θα τις χαρίσετε, τι θα κάνετε. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια συγκυρία όπου οι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη προέρχεται από αλληλεπάλληλα χτυπήματα. Μιλάμε για μνημόνια, μιλάμε για πανδημία, μιλάμε για ενεργειακή κρίση, μιλάμε για κατακόρυφη αύξηση του κόστου λειτουργία και παραγωγή, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε μια έκτακτη συγκυρία. Η λύση ποια είναι λοιπόν αυτή εδώ? Η συγκυρία, τι πρέπει λοιπόν, να γίνει, κάθε... κάνουμε μακροχρόνιες ρυθμίσεις. Θα έπρεπε μέχρι να παρέλθει λοιπόν το διάστημα αυτό. Να μπορέσει να προκύψει πρόβλεψη. Εμείς έχουμε πρόταση. Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη. Τι λέμε? Εμείς είχαμε πει έγκαιρα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια προεκλογική, μάλλον μια ρύθμιση οφειλών. Πώς καλύπτονταν επί των υπεύθυνων ελευθεροί επαγγελματίες, κύριε Τεμπονέρα? Ορίστε. Πώς καλύπτονταν σε αυτή την περίπτωση? Είχαμε δώσει λύση το Μάιο του 2019, παίρνοντας μια ρύθμιση 120 δόσεων με διαγραφή μεγάλου μέρους της οφειλής και μακρά περίοδο αποπληρωμής, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μπήκαν μέσα στη ρύθμιση αυτή, διέγραψαν μεγάλο μέρος και είχαν απόλυτη κάλυψη. Αυτό λέμε και τώρα ότι πρέπει να γίνει. Αυτές λέμε ότι πρέπει να έρθει μια. Αυτές είναι οφειλές προηγουμένων ετών. Τι οφειλές ήταν αυτές που είπατε για. Ήταν οφειλές που προέρχονταν ακριβώς από την κρίση της προηγούμενης περίοδου. Ξεχνάτε, ξαναλέω ότι μιλάμε για μια δεκαετή κρίση η οποία συνεχίζεται και η οποία μαστίζει τη μεσαία τάξη. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Λέμε το αυτονόητο. Τώρα είμαστε σε κρίση, έχουμε, δηλαδή. Λοιπόν, βεβαίως είμαστε σε κρίση. Τώρα, αμφιβάλλετε? Αμφιβάλλετε ότι οι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τρομερό κόστος λειτουργίας και παραγωγής. Αυτό είναι αυτονόητο. Καλείται το Υπουργείο Οικονομικών, το υπογράφει ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος ξέρει μάλλον καλά το ρεπορτάζ του, και θέλω να μας πείτε αν αυτό είναι ψευδές ή όχι. Λέει, πώς συγκρίνονται οι δύο περίοδοι? Στα θέματα που ξέρετε πολύ καλά, είδε στον τομέα ειδίκευσής σας. Επί ΣΥΡΙΖΑ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 11 δις, αυξήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας 48 δις. Οι συντάξεις είχαν 22 μειώσεις, αυξήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ 22 μειώσεις, αυξήθηκαν κατά 7,75% επί Νέας Δημοκρατίας. Ο κατώτατος μισθός παραδόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στα 650, αυξήθηκε στα 780 επί Νέας Δημοκρατίας. Οι εισφορές αυξήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας. Είναι ψεύτικος πίνακας αυτός ή αλήθεις? Συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες περιόδους. Αν αυτά τα στοιχεία είναι ψεύτικα ή αλήθεια. Προσέξτε. Τα χαρακτηριστικά των δύο χρονικών στιγμών
είναι μια δεύτερη συζήτηση. Θα σας απαντήσω ως εξής. Τα στοιχεία όμως σε απόλυτα νούμερα είναι αληθή. Θα απαντήσω ως εξής. Συγκρίνεται μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός ήταν μηδενικός, με μια περίοδο που πράγματι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, από τα 650 ευρώ έχουμε φτάσει στα 780, όμως όχι εγώ, όχι η Αυγή, όχι κάποια άλλη εφημερίδα, έδειξε ο ίδιος ο ΩΣΑ ότι παρά τις αυξήσεις οι οποίες έγιναν, λόγω ακριβώς της ακρίβειας των πιέσεων, προέκυψε μείωση εισοδήματος, μείωση μισθού κατά 7%. Δεν είναι ένα μόνιμο φαινόμενο. Προσέξτε, το αν θα πέσει ή όχι και πότε θα πέσει, μέχρι να έχουμε μια κοινωνία ρημαγμένη και χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι θα ζουν στην απόλυτη φτώχεια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν όλη τη δύσκολη προκλήση και τα ίδια προβλήματα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, χρειάζονται έκτακτα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί στα 880 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Λέμε ότι πρέπει να ξεπαγώσουν οι τριετίες. Προσέξτε την εξαπάτηση τη μεγάλη. Προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι η ανεργία θα μειωθεί μέσα στο 2023 κάτω από το 10% και άρα θα ξεπαγώσουν οι τριετίες. Το πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο κατατέθηκε στην Κομισιόν πριν από μερικές ημέρες, ορίζεται το ξεπάγωμα των τριετιών μετά το 2027. Εγώ δεν σας διέκοψα. Ούτε εγώ σας διέκοψα. Λέω λοιπόν ότι πρέπει άμεσα να πάμε σε μέτρα ενίσχυσης. Οι τριετίες, η τιμοαριθμική αναπροσαρμογή που λέμε εμείς ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση των μισθών και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Για αυτά πρέπει να μιλήσουμε, κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε.